καλό ξεκίνημα, έτσι, στα τρία πρώτα φιλικά, για σένα προσωπικά. Από τα πρώτα λεπτά, συνέχεια, καλό σημάδι μάλλον. Ναι, είναι μια καλή αρχή νομίζω και από τους προπονείς νομίζω κάνουμε μια καλή προετοιμασία και είμαι χαρούμενος που νιώθω καλά από τις προπονείς πρώτα απ' όλα. Δηλαδή υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που διαφοροποιείται ή αισθάνεσαι εσύ? Όχι, αισθάνομαι ότι είμαι δυνατός και είμαι έτοιμος. Είχες έναν δανεισμό σε μια ομάδα που δεν το περιμέναμε τώρα όταν έγινε την εποχή. Πλέον τι μπορείς να πεις για το τι άλλαξε στον τρόπο που σκέφτεσαι το ποδόσφαιρο, στο πώς αισθάνεσαι μέσα στο γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα και εσύ και ο Πούγκουρας και ο Γιάννης που αγωνιστήκατε στην πρώτη της Εθνικής, έχετε πολύ διαφορετική πίσω. Συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι πήγα σε μια ομάδα η οποία και αυτά έκανε πρωταθλητισμό, με βοήθησε πολύ. Είναι μια ομάδα με ιστορία, κακά τα ψέματα, μεγάλη ιστορία. Με βοήθησε και όλο το team και αυτό που είπα ότι έκανε πρωταθλητισμό η ομάδα και με παίχτες καλούς στο ρόστερ. Νομίζω, όπως είπα και πριν μερικές μέρες, είμαστε πολύ πιο έτοιμοι από εμπειρίες πρώτη εθνική και με καλά μάτσα από πόδια μας. Νομίζω ότι άλλαξαν πολλά στον εαυτό μου. Από την πρώτη στιγμή που έφυγα άλλαξαν πολλά. Είδα πολλά πράγματα διαφορετικά και το σημαντικότερο που το έψαχνα και πριν το προηγούμενο χρόνο από ότι έφυγα που δεν είχα το χρόνο συμμετοχής που θα ήθελα και το έψαχνα μόνος μου είναι να φύγω δανεικός για να πάρω τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια σε κάνουν όλο πιο δυνατό και νομίζω ότι και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός, πρώτα απ' όλα εκτός αγωνιστικού χώρου έφυγα από τα πάντα, κλείστηκα στον εαυτό μου, προσπάθησα να δουλέψω και εσωτερικά και στο γήπεδο. Νομίζω ότι άλλαξα πολλά και στον τρόπο παιχνιδιού μου. Και όπως βλέπω τα πράγματα και όπως αγωνίζομαι. Χθες ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα για σένα και στο πρώτο διάστημα που ήσουν εκεί. Σίγουρα σε βοήθησε όλη το διαπιστώνουμε ότι έχεις έρθει αλλαγμένος. Φέτος, ποιος είναι ο προσωπικός στόχος στον ΠΑΟΚ? Έχεις, ας πούμε, στο μυαλό σου συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών ή γκολ που θέλεις να κάνεις με την ομάδα και είναι η πρώτη χρονιά που θες να παίξεις την πρώτη ομάδα με πολλούς αγώνες? Στόχος μου είναι να καθιερωθώ στον ΠΑΟΚ. Πάντα ήταν στόχος μου αυτός. Και νομίζω και το είχα δηλώσει από την πρώτη στιγμή, όπως είπα και πριν. Στόχος μου ήταν να κάνω μια καλή προετοιμασία που θα με βοηθήσει να βρω τα πατήματά μου έτσι όπως τα θέλω. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται προσωπικά με μια καλή προετοιμασία. Και νομίζω στόχος μου δεν είναι γκολ και συμμετοχές. Απλά θέλω αυτό που σου είπα. Όσες συμμετοχές πάρω και όσες περισσότερες μπορώ να πάρω, να δείξω τον καλύτερο μου αυτό και αυτό που πιστεύω εγώ για μένα ότι μπορώ να δώσω. Και επέστρεψες διαφορετικός. Τι διαφορετικό έχει συναντήσει στον ΠΑΟΚ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Νομίζω υπάρχει περισσότερη σιγουριά και περισσότερη οργάνωση από την πρώτη στιγμή, από πολύ νωρίς. Ο ΠΑΟΚ προλαβαίνει να διορθώσει και τις όποιες αδυναμίες του και φυσικά υπάρχουν αδυναμίες, λογικό είναι, μέχρι τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα. Πόσο συζητάτε τα παιδιά μεταξύ σας, τι λέτε? Έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε με τον προπονητή μας. Έχουμε πολλά ακόμα να διορθώσουμε, πιστεύω. Νομίζω ότι και από το χθεσινό φιλικό και από τα προηγούμενα φιλικά και ειδικότερα από το χθεσινό, το οποίο κάναμε νομίζω κάποια λάθη μέσα στον αγωνιστικό χώρο που θα τα συζητήσουμε και με το προπονητικό team, νομίζω ότι θα τα διορθώσουμε. Για μένα ήταν θετικό που μπορούμε και βλέπουμε στα φιλικά τα λάθη μας. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μάτς και αυτό ζητάμε μεταξύ μας, να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μάτς. Το πρώτο μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει καν το δεύτερο. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου στα επόμενα 3 χρόνια, 2-3 χρόνια, με τι θέση σου είναι ικανοποιημένος προσωπικά? Όπως είπα, θέλω να αρχίσω να καθιερωθώ στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι σιγά σιγά από αυτή τη χρονιά είναι, έτσι το βλέπω εγώ, ότι είναι από τα πιο σημαντικά χρόνια της καριέρας μου. Θέλω να κάνω πράγματα στην ομάδα. θέλω να καθιερωθώ πρώτα απ' όλα και από εκεί και πέρα να βλέπω κάθε χρόνο ξεχωριστά. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το feeling που έχεις για τον καινούργιο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τι καταλαβαίνεις, ποιο είναι αυτό που βλέπεις, που αισθάνεσαι ότι δημιουργείται για την καινούργια σεζόν. Προσωπικά έχω ένα πολύ καλό feeling, όπως το είπες. Αλλά νομίζω είναι ακόμα πολύ νωρίς για συμπεράσματα, όπως και κάθε χρόνο. Νομίζω σιγά σιγά θα μπορέσουμε να κτίσουμε αυτό που θέλουμε και αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ γενικότερα. Αλλά νομίζω τα πράγματα είναι πολύ, πολύ οργανωμένα αυτό το χρόνο και σιγά σιγά βλέποντας πρώτα απ' όλα τα προκριματικά του Champions League θα μπούμε και σιγά σιγά στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα είμαστε αυτοί που πρέπει φέτος. Εδώ έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Μια εξέλιξη, η οποία μέσα από τα αποτελέσματα των δύο πρώτων φιλικών αγώνων δημιούργησε μια αισιοδοξία, κάποια χαμόγελα, κάποια πεποίθηση. Μετά τον χθεσινό αγώνα, πώς το εισπράξατε ως αποτέλεσμα και ως εικόνα, γιατί δεν είναι το 4-3 ή ήταν θέλεις. Είναι ένα γεγονός ότι μέσα σε 8-9 λεπτά δεχθήκατε 3 τέρματα. Και αυτό νομίζω ότι κλώνησε, όπως κλώνησε όλους εμάς, κλώνησε και εσάς λίγο παραπάνω. Ναι, νομίζω και τα γκολ που δεχτήκαμε ήταν από λάθη δικά μας, δηλαδή δεν ήταν από οργανωμένες επιθέσεις του αντιπάλου. Κάναμε κάποια λάθη τακτικά, νομίζω, περισσότερο. Και αυτό που είπες και είπα και πριν, ότι νομίζω αυτό ήταν για καλό, να δούμε τα λάθη μας. Γιατί κάποιες φορές όταν το αποτέλεσμα έρχεται και από τα φιλικά εύκολα και με πολύ καλές εμφανίσεις, νομίζω κάποια τα αφήνεις... Δεν τα δέχεσαι έτσι όπως πρέπει τα λάθη που κάνεις. Και νομίζω αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τώρα τα φιλικά. Τα φιλικά είναι για να βγάλουμε τα συμπεράσματα που πρέπει. Και νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα επίσημα. Από το πρώτο μάτσο, όπως είπα, του προκριματικού για το Champions League. Αν σου ευχόμουν να έχεις την πορεία του Αθανασιάδη, όπως είναι τώρα που θα έλεγες. Θα ήμουν πολύ, πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος. Νομίζω ότι έχει καταφέρει πολλά στον ΠΑΟΚ και κανείς δεν πρέπει να το αμφισβητεί αυτό για τον Στέφανο. Να μείνεις δηλαδή στον ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια. Κοίταξε, η ζωή ποτέ δεν ξεστιφέρνει. Δεν μπορώ να πω ότι θα κάτσω εδώ ή θα μπορέσω να αντέξω ή δεν θα μπορέσω ή θα κάνω το βήμα παραπάνω. Εγώ βλέπω τον κάθε χρόνο ξεχωριστά. Αυτό που με νοιάζει είναι να καθιερωθώ στον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι είναι... Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, κατά τη γνώμη μου. Όπως είπα και πριν, κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί τον Στέφανο. Έχει κάνει πάρα πολλά, τα γκολ του είναι πάρα πολλά και η προσφορά του στην ομάδα, ως αρχηγός πρώτα απ' όλα. Και νομίζω ότι θα ήμουν ευτυχισμένος άμα έκανα και εγώ αυτά τα επιτεύγματα. Έτσι όπως είναι το ρόστερ διαμορφωμένο, πιστεύω ότι είστε γεμάτοι σε χαρακτηριστικά και το επίπεδο της προπόνησης μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι υψηλό. Νομίζω ότι είναι πολύ υψηλό το επίπεδο. Βλέπω παίχτες και σε θέσεις γεμάτες, ας το έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά και σε κάθε προπόνηση παρατηρώ ότι ο καθένας δίνει το 100% και κανείς δεν είναι σίγουρος στην ομάδα και στη 18, στην 11, ας το έλεγα. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι. Επειδή μπροστά σας έχετε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Τα παιχνίδια του Champions League, πώς το βιώνεις εσύ αυτό από την πλευρά σου και πώς το βλέπει και η ομάδα. Δηλαδή, συζητάτε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, σας ενδιαφέρει, σας απασχολεί, βλέπετε αν θα θέλατε ένα πιο βατό αντίπαλο για να είναι πιο εύκολο περίπτωση και να περάσετε στην επόμενη φάση, πώς το λέτε εσείς? Βέβαια, συζητάμε τον αντίπαλο, κακά τα ψέματα. Θέλουμε και περιμένουμε να δούμε αύριο ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας για να κάνουμε και τα σχέδιά μας αναλόγως με τον αντίπαλο που θα τύχουμε. Νομίζω όλες οι ομάδες είναι πολύ μεγάλες ομάδες για μένα. Δεν θα έλεγα κάποια προτίμηση προσωπικά. Νομίζω και σε αυτό το γύρο και δόξα τω Θεώ να περάσουμε και στον επόμενο, μακάρι βέβαια. Οι ομάδες είναι πολύ μεγάλες, δεν θα έλεγα ότι έχουμε κάποια προτίμηση. Απλά περιμένουμε τον αντίπαλο για να κάνουμε τα σχέδιά μας αναλόγως με αυτόν. Μια κλασική ερώτηση που γίνεται και στους προηγούμενους συμπαίκτες που έχουν καθίσει στην καρέκλα αυτή. Αναφορικά με τον Πλάταν Ιβίτς, και για σένα έχει λίγο μεγαλύτερη ή κάποια ιδιαιτερότητα, καθώς τον γνωρίζει, σε γνωρίζει. Πώς βλέπεις αυτή τη συνεργασία, τι σε ξέρει από την ΚΑΠΑ 20, πήρατε μαζί πρωτάθλημα. Νομίζω είναι σημαντικό όταν ένας άνθρωπος που είναι στην ομάδα σε ξέρει καλά, ξέρει τα χαρακτηριστικά σου και ξέρει ποιος είσαι. Νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον καθένα, όχι μόνο για μένα. Όπως έχω δηλώσει και παλιά, ο σεβασμός μου στον κύριο Ιβίτς δεν θα πάψει να υπάρξει ό,τι και να γίνει. Από τα προηγούμενα χρόνια με έχει βοηθήσει πολύ και πριν γίνω επαγγελματίας βασικά και στο να γίνω επαγγελματίας και αγωνιστικά και σαν συμβόλαια, ας το πούμε έτσι. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και νομίζω δίκαια βρίσκεται εδώ που βρίσκεται και η δουλειά που κάνουμε μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή. Να προσθέσω κάτι, συγγνώμη, βλέπεις διαφορετικό τον Ιβίτς ως προπονητή της ΚΑΠΑ 20 με τον Ιβίτς προπονητή στην πρώτη ομάδα? Νομίζω είναι ο ίδιος, γιατί από τότε και από την ΚΑΠΑ 20 μας περνούσε ένα πολύ επαγγελματικό επίπεδο στην ομάδα και στον κάθε παίχτη. Ξεχωριστά και ομαδικά. Χθες κάτσε στην ίδια θέση και ο Στέλιος ο Μαλεζάς και είπε ότι για να διεκδικήσει στην ουσία στόχους ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει ένα βασικό κορμό και να αποκτήσει νοοτροπία νικητή. Εσύ, σαν ευθύνος κουλούρης που έζησες και από μακριά πέρυσι τον ΠΑΟΚ, δουλεύοντας στην ανόρθωση, πού εντοπίζεις το ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε εκτός από τα play-off να πρωταγωνιστήσει ουσιαστικά μέχρι το τέλος? Για την περσινή χρονιά δεν θα μπορέσω να μιλήσω. Δεν ήμουνα μες στην ομάδα για να ξέρω ακριβώς τα πράγματα. Ήμουνα έξω και μιλούσα με κάποιους συμπαίχτες μου. Όταν δεν ζεις κάτι από μέσα δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα, νομίζω. Τα ξέρουν καλύτερα τα παιδιά, όπως είπε και ο Στέλιος. Νομίζω ότι χρειάζεται υπομονή και πολλή δουλειά ο ΠΑΟΚ για να φτάσει στο επίπεδο που θέλει και που αξίζει να είναι. Νομίζω ότι αν κυριαρχήσουν αυτά τα δύο που είπα, κάποια στιγμή θα έρθει η σταθερότητα και θα έρθει αυτά που επιδιώκει η ομάδα. Βγαίνουν τώρα από την ΚΑΠΑ 20, θέλουν να παίξουν τον ΠΑΟΚ, θέλουν να μείνουν στον ΠΑΟΚ προκειμένου και ο ΠΑΟΚ τους λέει να πας δανεικός. Για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στο ότι να πας δανεικός και να έχεις μια συζήτηση με την ομάδα. Βέβαια υπάρχουν παιδιά όπως ο Κίτσιου που μπήκε κατευθείαν στην ομάδα και ήταν όλα τα χρόνια σταθερός και πολύ καλός και το βοήθησε όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι αν δεν έχεις το χρόνο που επιθυμείς, είναι πολύ καλό να πας ένα χρόνο, δύο χρόνια ή όσο χρειάζεται για να βρεις τα πατήματά σου, να βρεις τα μάτς, να βρεις τον εαυτό σου, να αλλάξεις λίγο την παράσταση, γιατί από μικρή μπαίνουμε σε ένα κύκλο στον οποίο νομίζουμε ότι είμαστε καλά, είμαστε στον ΠΑΟΚ, είναι όλα καλά, αλλά πρέπει να ζήσεις και κάποια άλλα πράγματα για να καταλάβεις τι σου προσφέρει αυτή η ομάδα, ο ΠΑΟΚ. Όπως είπα και πριν, είναι πολύ σημαντικό για ένα παίχτη να πάει δανεικός και να πάρει τα παιχνίδια που θέλει για να γυρίσει πιο έτοιμος. Νομίζω ότι κάθε προπόνηση, όσο προπόνηση και να κάνεις, σαν τα μάτς και μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν συγκρίνονται αυτά τα δύο.